Είχατε πάει μαζί στην συγκέντρωση? Είχαμε πάει μαζί, είναι μέλος της Νεολαίας Παμοντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, που δεν μία σχέση έχει με το συμβάν. Αντιθέτως, πήγε να βοηθήσει τον βουλευτή, όπως αρμόζει να κάνει η Παμοντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία σύλληψη η οποία διώκεται. Σήμερα θα περάσει από την εισαγγελέα, θα δούμε τι θα γίνει. Καλούμε τον κύριο Κουμουτσάκο και σαν Παμοντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος που έχουμε βγάλει δελτίο τύπου να καλέσει τη συγκεκριμένη. Αυτή φαίνεται ξεκάθαρο από το βίντεο ότι ο Βασίλης το προστατεύει. Εντάξει, δεν νομίζω ότι χρειάζεται πλέον να πούμε κάτι άλλο. Ξέρεις, η αστυνομία λέει ότι αυτό το κεφαλοκλείο που έχει κάνει δεν είναι για να τον προστατεύσει, αλλά ουσιαστικά για να τον δεσμεύσει. Παιδιά, η αστυνομία μπορεί να το λέει, αλλά νομίζω είστε όλοι δημοσιογράφοι, όλοι ρεπόρτερ. Μπορείτε να δείτε το βίντεο, καταλαβαίνετε ξεκάθαρα ότι τον προστατεύει. Αυτό λέγατε για τις πρώτες μέρες. Ξαφνικά αλλάξατε τα κανάλια και λέτε κάτι άλλο. Τι σας είπε, είναι η επίσημη στάση της αστυνομίας. Η επίσημη στάση της αστυνομίας, αλλά εσείς πρέπει να λέτε την αλήθεια. Η αστυνομία μπορεί να λέει. Εμείς ρωτάμε και μεταφέρουμε τις δύο πλευρές. Γι' αυτό ακριβώς. Θα ήθελα να μάθω τι σας είπε μετά, ακριβώς μετά την επίθεση. Τι σας είπε πηγαίνοντας για το σπίτι? Δεν μου είπε τίποτα. Γύρισε ο Βασίλης, μου λέει, πήγα να τον βοηθήσω, μου λέει, μου ρίξαν δύο τις μπουνιές, του λέω σε καλά, όλα καλά. Και συνεχίσαμε κανονικά την περιφρόνηση της συγκέντρωσης. Είχαν χτυπήσει και τον ίδιο? Στο βίντεο φαίνεται ότι μία γροθιά που πάει να ρίξει ένα παιδί στον κύριο Κουμουτσάκο, τον παίρνει λίγο ξόβαλτσα το πράγμα. Έχετε μιλήσει καθόλου για... Φυσικά. Μιλήσατε μαζί του αυτό φυσικά, το διάστημα? Μίλησα χθες. Τι σας είπε? Τι όλα καλά. Μου λέει, μαζί ήμασταν, ξέρεις, πολύ καλά. Τι είναι αυτό, τι να μου πει, ρε παιδί. Δεν χρειάζεται. Έχετε έρθει τώρα εδώ όλοι οι φίλοι του? Έχουμε έρθει, είναι εδώ η Παμοντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, η νεολαία της Παμοντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Φυσικά να δούμε τι θα γίνει. Εννοείται ότι οι αντιδράσεις, αν γίνει κάτι παραπάνω και αν συλληφθεί του από εισαγγελέα του κατά νου κάποια κατηγορία, θα είναι εντονότατη από την Παμοντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος. Και ήδη αυτό έχει εκδοθεί με δελτίο τύπου που έκδοσε μόλις τώρα. Να σας ευχαριστούμε πολύ. Το όνομά σου, Θοδωρής Μακρύδης.